Είναι γνωστό ότι ο Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, μιλώντα για καταστροφή ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αναφέρεται σε πιθανέ πυραυλικέ επιθέσει στην Κρυμαία. Συμπερασματικά, το Κίεβο είναι έτοιμο για τέτοιε ενέργειε. Εν μέσω αυτή τη κατάσταση, ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντα στην παρέλαση τη νίκη, ανέφερε ότι ο κόσμο βρίσκεται σε ένα σημείο καμπή ενώ υπογράμμισε ότι θέλει έναν ειρηνικό κόσμο. Στην πραγματικότητα, γνωρίζοντα τα σχέδια τη Δύση και ειδικά τη Βρετανία για αποστολή πυράβλων μακρού βεληνικού, προειδοποιεί για επερχόμενο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο δεν θα υπάρχουν νικητέ. Το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να μεταφέρει στην Ουκρανία πυράβλου τακτικής κρού μεγάλη εμβέλεια Strom Shadow με βεληνικέ 250 έω 300 χιλιόμετρα, καθώς και πυράβλους κρού Harpoon. Ο ειδικός της Defense Express, Ιβάν Κεριτσεύσκη, υποστηρίζει ότι αυτοί οι πυραυλοί, αν και δοκιμάστηκαν επιτυχώς στη μάχη, δεν είναι η καλύτερη επιλογή για μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία, καθώς μπορούν να καταρριφθούν από σύγχρονους ρωσικούς πυράυλους. Εξ αυτού προτείνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να παράσχει στην Ουκρανία τουρκικού πυραύλους αντί του Storm Shadow. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο τουρκικός βαλιστικός πυραβλός καν που έχει βαλινικές έως και 300 χιλιόμετρα μπορεί να είναι πιο κατάλληλη επιλογή για τις Ουκρανικές ενοπλές Δυνάμεις καθώς έχει περισσότερες δυνατότητε σε σύγκριση με το ατάξιμο. Να επισημάνουμε ότι η Ουκρανία προμηθεύεται ήδη τουρκικά οπλικά συστήματα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνικού σκάν μπορούν να παρασχεθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, κάτι που αποτελεί βασικό παράγοντα υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης. Η Ουκρανία ζητάει εδώ και καιρό από τα δυτικά έθνη πυράβλους μεγαλύτερου ελληνικού, υποστηρίζοντα ότι τέτοια όπλα θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία του πολέμου, επιτρέποντα τι δυνάμει τη να στοχεύουν ρωσικά κέντρα διοίκηση, γραμμέ ανεφοδιασμού, πυρομαχικά και αποθήκε καυσίμων βαθιά μέσα στην Κρυμαία και στα ρωσικά εδάφη στα ανατολικά. Ακριβώς όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα αντισταθμίσουν τον ανεπαρκή αριθμό της Ουκρανικής αεροπορίας, δηλαδή στα πυραυλικά στρατεύματα και στο πυραυλικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, θα ανατεθεί σημαντικά μεγαλύτερο όγκο αποστολών πυρός. Καθώ το Κίεβο ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μεγάλη αντεπίθεση το συντομότερο εντό των επόμενων εβδομάδων, η ικανότητα να χτυπήσει πολύ πίσω από τις πρώτες γραμμές της δροσίας θα βοηθούσε να ανοίξει ο δρόμος για μια χερσαία επίθεση με άρματα μάχης και στρατεύματα πεζικού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.